Στο Ατσαλένιο μια πολύ δύσκολη μέρα για τον ΠΟΑ κόντρα στον Ρούβα. Η ομάδα του Μινά Πίτσου εδώ πέτυχε γκόλ, ωστόσο ακυρώθηκε για offside η προσπάθεια του Λουμπάκη. Σε αυτήν εδώ τη φάση άλλο ένα γκόλ που πετυχαίνει ο ΠΟΑ με τον Αρμόα, ούτε αυτό θα μετρήσει, επίσης για offside. Αντίθετα μετράει κανονικά τον γκόλ του Ρούβα που ανοίγει το σκορ μέσα στο γήπεδο προσφυγικού προαστίου με τον Τσατσάκη, το 0-1, το βολέ. Άλλο ένα γκολ εδώ με πολλές διαμαρτυρίες από πλευράς ΠΟΑ, για επιθετικό φάουλο ακυρώθηκε. Πάλι ο Αρμόα το πέτυχε. Ο Ρούβας, ο οποίος κρατούσε το 0-1 και έφτασε και σε δεύτερο γκολ με εκπληκτικό τρόπο, το 0-2, με τον Χριστοφοράκη τον γκολ αυτό. Ο Ρούβας είχε και δοκάρι, ο ΠΟΑ έχασε τον Καϊμακαμούδη που τραυματίστηκε. Ο Σφαιρογιαννάκης έδωσε ελπίδες προσωρινά με το 1-2. Ωστόσο, σε αυτήν εδώ τη φάση η ομάδα της Γέργερης έφτασε και σε τρίτο τέρμα μέσα στο Ατσαλένιο με τον Χριστοφοράκη. Η ομάδα της Γέργερης που πανηγύρισε σήμερα ένα μεγάλο διπλό. Ο ΠΟΑ προσπάθησε να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, κέρδισε πέναλτι. Ο Γιακουμάκης ήταν αυτός που μείωσε σε 2-3. Ωστόσο, υπήρξε και τέταρτο γκολ για τους φιλοξενούμενους στο παιχνίδι. Σε αυτήν εδώ τη φάση, στην αντεπίθεση, το 2-4 με σκόρερ τον Ντέτσικα.